το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα. Της ψυχής τα νότα. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων είσαι με εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να μαρτυρούν το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της. Από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και πληθαίνουν γύρω μας. Αυτόν τον διαρκή πόλεμο της ψυχής, αυτούς που προσπαθούν να την πείσουν να υποταχθεί στο σκοτάδι, ας ευχηθούμε του Χριστού μας το φως να την περιβάλλει πάντοτε και να την δίνει με τα όπλα του, τα τόσο ειρηνικά μα και τόσο ακαταμάχητα συγχρόνως, τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομεν ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνους. Για να μπορέσουμε κάποτε να συγκαταρρυθμιθούμε με όλους αυτούς που θα πορευθούν σε ανάσταση ζωής ως τα αγαθά ποιήσαντες. Και είναι αυτοί που πάντα έρχονται προς το φως για να φανερωθούν τα έργα τους ότι ήταν εν Θεό εργασμένα. Αλίμονο αν συγκαταρρυθμιθούμε με αυτούς που θα πορευθούν σε ανάσταση κρίσεως, σε αυτούς που μίσησαν το φως και δεν το αγαπούν για να μην ελεγχθούν τα δικά τους έργα. Ας μην συγκαταρρυθμιθούμε, αδερφοί μου, με αυτούς που θα έχουν πράξει τα φαύλα. Ας πλημμυρίσει και σήμερα στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνοδοιπορία το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας, τις ψυχές μας με τα αιώνια λόγια του, τα ρήματα της αιωνίου ζωής και το φως της γνώσης και του ένθεου βίου των ηρώων της σημερινής μας εκπομπής να φωτίσει όλους εμάς που αυτήν τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα έρτζιανα του Θεού. Οι άνθρωποι της Οδύνης, μα και της Ελπίδας, οι μπροστάριδες αυτής εδώ της εκπομπής,
είναι αυτοί που πάντα μας έρχονται στο νου, στο ξεκίνημά μας, να στείλουμε τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας να τους συναντήσει όπου και αν μας ακούν αυτήν εδώ την ώρα, ιδίως στις νυχτερινές ώρες. Οπότε και όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη στα νυχτερινά προγράμματα των ραδιοφωνικών σταθμών που μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση, να στείλουμε τις ευχές μας και την αγάπη μας και σε όλους αυτούς που διακονούν στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και φροντίζουν να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η κρυστάλλινη διαυγής φωνή του ραδιοφωνικού αυτού άμβωνος, όπου γης. Είναι πολύ σημαντική η προσφορά αυτών των ανθρώπων και πρέπει να τους στηρίζουμε με τις προσευχές μας. Πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης μπορείτε να βρίσκετε και στο μότιτλο της εκπομπής Ιστολόγιο, μαζί με ηχητικό αρχείο εκπομπών, πολλές οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι πως καταγράφονται εκεί συνοδευμένα από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι. Πληροφορίες και για τα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Συναλληλίας. Όλα τα έσοδα από τις εκδόσεις του Προμάχου διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την πνευματική ελεημοσύνη, για την έκδοση καλέσθητων εκδόσεων και τριών κανόνων, παρακλητικών κανόνων και προσευχών και των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτοκομητέρα μας. Δωρεάν η διάθεσή τους όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, γι' αυτό και πολύ συχνά, ίσως και κουραστικά, επαναλαμβάνουμε αυτές τις πληροφορίες στο ξεκίνημα κάθε μας εκπομπής. Είναι πολύ όμως σημαντικό το έργο του Προμάχου Ορθοδοξίας και ο καθένας με το δικό του τρόπο, κυρίως με τον προσευχητικό, μπορεί να ενισχύει αυτή την σπουδαία προσπάθεια. Της ψυχής στα νότα, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Το Άγιο Συναξάρι μπροστά μας. Το Ευαγγέλιο του Πιστού, κάθε σελίδα του φως του Χριστού, κάθε σελίδα του μοσχοβολά μια ανέκφραστη ευωδία αυτή της αγιότητας. Τι άθλη, τι αγώνες, τι μαρτύρια, τι ομολογία, τι πίστη. Των ηρώων της πίστης τα εξιστορούμενα, άλαλα τα χείλη τα δικά μας, σε κίνηση απερίγραπτη οι ψυχές μας. Τι μένους, τι διαβολή, τι δαιμονοκίνητη ευστροφία στους τρόπους βασανισμού των θεομάχων τυράννων, των θεομάχων τυράννων, τα φρικτά πεπραγμένα από την άλλη. Να τιμωρείς και να θανατώνεις με τον πιο βάναυσο τρόπο κάποιον επειδή πιστεύεις στον Χριστό. Μόνο αυτό εξόργιζε και εξοργίζει, ναι, και στις μέρες μας, αδελφοί μου. Και από την άλλη να θανατώνες, να χάνεις τα νιάτα σου, το κάλος σου. Μια ζωή ολόκληρη που μπροστά σου ανοίγεται μόνο και μόνο για μια μικρή υπόκληση, για δυο κόκκους θυμιάματος. Γονάτισε μπροστά στο άγαλμα, πρόσφερε λίγο θυμίαμα στο βωμό ενός ψεύτικου θεού και είσαι ελεύθερος. Λίγο, τόσο, ελάχιστα δευτερόλεπτα θα υποταχθείς και μετά πίστευε ξανά στον Χριστό σου. Μια κίνηση, μια ομολογία κάνε και έπειτα είσαι ελεύθερος. Μας θυμίζει κάτι αυτό, αδελφοί μου, έτσι δεν είναι? Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, που κάποια στιγμή θα τελειώσει. Αυτό το λίγο της υποχώρησης που ο μισόκαλος μας ψιθυρίζει. Αυτό το προσωρινό, που όλοι βιώνουμε. Σκεφτόμαστε αν σε αυτήν την φαινομενικά σήμαντη υποχώρηση
συγκατατίθεντο όλοι οι μάρτυρες της πίστης, τι συναξάρι σήμερα θα διαβάζαμε άραγε. «Φάε, παιδάκι μου, να σώσεις τη ζωή σου», έλεγε η μάνα στον Αηγιάννη το Μονεμβασιώτη, 15 ετών εκείνος. Τους θυμάστε, τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες? Παλαιότερη εκπομπή. Ανυποψίαστοι οι περισσότεροι ήμασταν τότε. Αν έτρωγε ο Αηγιάννης από τα κρέατα που του πρόσφερε ο αφέντης του, εν μέσω της αυστηρής νηστείας της Παναγίας μας, την περίοδο του 15 Αυγούστου, θα του χάριζε τη ζωή. Μια μπουκιά θα έτρωγε και έπειτα θα ήταν ελεύθερος. Θα δόξαζε τον Κύριό του. Προτίμησε να πεθάνει παρά να αρτηθεί. Πάμε ξανά σε αυτές τις σελίδες του συναξαριού. Ύστερα από αυτό ο αγάσης ο αφέντης του τον έφερε και πάλι στο αρχοντικό του, τον έκλεισε στο στάβλο και καθημερινά τον βασάνιζε ώσπου να υποκύψει. Άρχισε να του στερεί το νερό και το φαγητό, μα ο Ιωάννης και πάλι υπομένει και δεν λυγίζει. Και έφτασαν οι μέρες της νηστείας του Αυγούστου και τότε ο αγάς άλλαξε τακτική. Του έφερνε πλέον μονάχα κρέας και φαγητά αρτήσιμα ώστε να περιφρονήσει ο νεαρός στην νηστεία της Παναγίας. Για 15 μέρες κράτησε αυτό το μαρτύριο του Ιωάννη. Παράλληλο, ο αφέντης του άλλοτε τον γκρεμούσε και τον έδερνε, άλλοτε τον κάπνιζε με άχυρα και άλλοτε τον τρυπούσε με το σπαθί του. Αφού είδε όμως τον Ιωάννη να μένει σταθερό, σκέφτηκε να φέρει τη μητέρα του να τον μεταπίσει εκείνη. Με πόνο ψυχής πλησιάζει η χαροκαμένη μάνα το παλικάρι της και με σπαραγμό ψυχής του λέει: «Παιδί μου, φάγε από τα φαγητά που σου δίνουν. Ο Θεός και η Παναγία σε συγχωρούν, γιατί δεν το κάνεις με τη θέλησή σου, αλλά από ανάγκη». Και με δάκρυα του τονίζει: «Λυπήσου και μένα την φτωχή μητέρα σου, εσένα έχω μόνο σε αυτόν τον κόσμο». «Μητέρα», της λέγει με στοργή ο Ιωάννης, «το στεφάνι του Αβραάμ θα σου φορέσει και σένα ο Θεός. Έχε υπομονή και πρόσφερε το παιδί σου στο Θεό. Μην κλαις και μη θρηνείς. Εγώ είμαι Υιός Παπά. Υιός Παπά που πέθανε για τον Χριστό. Αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα?» Αυτή ήταν η ωραία απάντηση του θαυμαστού Ιωάννη που εκείνη την ώρα θυσίαζε και την μητέρα του στο βωμό της Θείας Αγάπης. Ο αφέντης του εκείνη τη στιγμή με μια σπαθιά στην καρδιά του φόρεσε το μαρτυρικό στεφάνι. Ήταν 21 Οκτωβρίου του 1773. Της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα, μορφές από το Συναξάρι των εκδόσεων Κυπρής. Θυμηθήκαμε για λίγο αυτές τις σελίδες του Συναξαριού. 1773, δεν πάνε πολλά χρόνια, αδελφοί μου. Κάποιες γενιές πίσω στο χρόνο. Ήταν ανόητος, άραγε αυτός ο 15χρονος. Ήταν ψυχικά ασθενής αυτός ο μάρτυρας του Χριστού. Μήπως τον εξεπείραξε τον Θεό αρνούμενος να ενδώσει σε ένα πιάτο φαΐ? Μήπως αν ζούσε στις μέρες μας, εμείς οι γνωστικοί θα καλούσαμε τους υπόλοιπους να τον απομονώσουμε ως ζηλωτή, ως φανατικό? Μήπως ακόμα θα τον πετάγαμε και έξω από την χριστιανική μας ομίγυρη? Και εκείνος ο ανεξίκακος και ο αμνησίκακος που γνώριζε το Ευαγγέλιο απ' έξω από τον παπά πατέρα του, που κι εκείνος φαγιάστηκε από του τυράννου τα χέρια, πώς θα μας απαντούσε, αδελφοί μου? Ας βάλουμε την ιερή μας φαντασία να δουλέψει και ας φέρουμε μπροστά μας κάθε μάρτυρα. Κάθε μάρτυρα του Χριστού μας που αρνήθηκε να κάνει συγκατάθεση με τον κόσμο. Ας φέρουμε μπροστά μας τον Αηγιάννη τον Μονεμβασιώτη. Θα μας κοίταζε με αγάπη κατάματα και θα μας ψέλιζε λίγο πριν την μαρτυρική τελευτή του, με αδύναμη φωνή, λόγια από του αγαπημένου μαθητή το Ευαγγέλιο: «Ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος, αν το ίδιο νεφίλει. Θα μ' αγαπάγατε και δεν θα με λιδωρούσατε αν ήμουν δικό σας, με το ίδιο χλιαρό φρόνημα». Και θα έλεγε και κάτι ακόμη,
ο Αηγιάννης ο Μονεμβασιώτης, από του Ιωάννου του ηγαπημένου του Ευαγγελίου. Με κάνατε από συνάγωγο, αλλά έρχεται ώρα η να πάσω από κτίνας ημάς δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Και νομίζετε όχι μόνο ότι δεν παραβαίνετε τον νόμο του Θεού και δεν εγκληματείτε, αλλά ότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρετε λατρεία στον Θεό. Για τέτοιους ήρωες θα μιλήσουμε σήμερα, αδελφοί μου. Για εκείνους που ακόμα φωτίζουν τον δρόμο προς την Άνω Πατρίδα. Οδοδείκτες και ουρανόσημα. Αδελφοί μου, δεν θα μας κρίνει ο Θεός γιατί δεν φτάσαμε ψηλά ή στο τέρμα του προορισμού. Θα κριθούμε γιατί χάσαμε τον προσανατολισμό μας και στρέψαμε τα νότα μας προς τον μόνο οφειλόμενο προορισμό της ψυχής. Μένουμε στο βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και πάμε λίγες μέρες νωρίτερα από τις 21 του Οκτωβρίου, στις 13 του αυτού μηνός. Στην εποχή μας που αγνοούμε την δύναμη και τους καρπούς της αγνότητας και η αγνότητα χλεβάζεται και περιφρονείται, οι Άγιοι Μάρτυρες της αγνότητας με το μαρτύριό τους έρχονται να μας τονίσουν ότι αξίζει κανείς να αγωνιστεί για αυτήν την μεγάλη αρετή. Για την αγνότητα θυσιάστηκε και η νεομάρτης Αγία Χρυσή που έζησε στα μέσα του 18ου αιώνα και καταγόταν από το χωριό Σλάτενα της Αλμοπίας. Ήταν άσημη κατά το γένος κόρη ενός πτωχού χωρικού που είχε μαζί με αυτήν 4 θυγατέρες. Η Χρυσή ξεχώριζε όμως από τις αδελφές της όχι μόνο επειδή είχε πολλά ηθικά και φυσικά προσόντα, αλλά κυρίως επειδή ζούσε κατά Θεόν με πίστη και σοφροσύνη. Ο διάβολος όμως που δεν άντεχε την αρετή της χρησιμοποίησε την έκτακτη φυσική της ομορφιά ως μέσο, ώστε να την ρίξει σε μεγάλη δοκιμασία. Ένας νεαρός Τούρκος, ο γιος του διοικητή της περιοχής, μόλις αντίκρισε την ομορφιά της νεαρής Χρυσής, καταλήφθηκε από σατανικό έρωτα. Όταν έμαθε ότι η Χρυσή μαζί με τις αδελφές της και άλλες γυναίκες χριστιανές βγήκε στο δάσος για να μαζέψουν ξύλα, ο νεαρός Τούρκος πήρε μαζί του μερικούς φίλους του και ήρθε στο δάσος. Συλλαμβάνουν την Χρυσή και δια της βίας την φέρνουν στο σπίτι του Τούρκου διοικητή. Εκεί ο νεαρός Τούρκος άρχισε να την κολακεύει και να της υπόσχεται ότι αν τουρκέψει θα την κάνει σύζυγό του και με έμφαση της τονίζει ότι αν δεν δεχθεί την πρόταση αυτή θα την βασανίσει σκληρά. Η Χρυσή δεν φοβήθηκε τις απειλές του και με γενναιότητα του απάντησε. «Εγώ τον Χριστό μου πιστεύω και προσκυνώ και αυτόν μόνο γνωρίζω για νυμφίο μου. Δεν θα τον προδώσω όσα βασανιστήρια κι αν μου κάνετε». Οι Τούρκοι όταν άκουσαν αυτά αρχικά σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν άλλο μέσο για να την λυγίσουν. Παρέδωσαν την νεαρή Χρυσή στις Τουρκάλες να την μεταπίσουν εκείνες. Και τι δεν μεταχειρίστηκαν. Κολακίες, μηχανογραφίες, μαγικά ξόρκια. Όλα όμως στάθηκαν ανίκανα να νικήσουν την αγνή κόρη. Μέσα της υπήρχε η δύναμη του Σταυρού. Για 6 μήνες οι Τουρκάλες προσπαθούσαν να κάνουν τη Χρυσή να αρνηθεί την πίστη της. Μετήλθαν τα πάντα δίχως όμως να κατορθώσουν τίποτα. Η Χρυσή ήταν αμετάπιστη. Αφού είδαν οι Τούρκοι ότι τίποτα δεν πέτυχαν, κάλεσαν τους γονείς και τις αδελφές της για να πείσουν την Χρυσή να τουρκέψει. Διαφορετικά τους περιμένει θάνατος πικρός. Με δάκρυα την πλησίασαν οι γονείς και οι αδελφές της και προσπαθούσαν να την πείσουν να τουρκέψει. Με τα λόγια τους την έβαλαν σε μεγαλύτερο πειρασμό. Κι όμως η Χρυσή δεν λύγησε. Καταπίεσε τον εαυτό της, ξεπέρασε τους όρους και τους νόμους της φύσης και τους είπε τα εξής. «Με αυτά που λέτε δεν είσαστε πλέον γονείς μου, δεν είσαστε αδελφές μου, δεν θέλω πλέον να σας ξέρω. Πατέρας μου είναι τώρα ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μητέρα μου η Κυρία Θεοτόκος και αδέλφια μου όλοι οι Άγιοι». Με τα λόγια αυτά τους έδιωξε από κοντά της. Όταν όλα τα σχέδια των Τούρκων απέτυχαν, αποφάσισαν να βασανίσουν τη Χρυσή και δια της βίας να την φέρουν στο θέλημά τους.
Την οδήγησαν στο υπόγειο του τουρκικού αρχοντικού και για τρεις ολοκληρούς μήνες, πληρωμένοι αγαρινοί, την έδερναν ανελέητα. Επειδή όμως εκείνη έμενε αμετάπιστη, της αφαίρεσαν πολλές λωρίδες από το δέρμα της και τις άφησαν να κρέμονται μπροστά της για να την κάνουν να φοβηθεί. Μα κι αυτό το οδυνηρό μαρτύριο δεν στάθηκε ικανό να λυγίσει την Χρυσή. Οι Τούρκοι που δεν άντεχαν την υπομονή και την καρτερία της προέβησαν σε ακόμη σκληρότερα βασανιστήρια. Πήρωσαν μια σούβλα την οποία πέρασαν από το ένα αυτί της και βγήκε από το άλλο. Οι οδυνηροί πόνοι δεν λύγησαν τη Χρυσή. Η νεαρή Παρθενομάρτης, παρά το γεγονός ότι έπαθε πολλά και πολύμορφα βασανιστήρια, τα οποία κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον βιογράφο της, μπορούσαν να κάμψουν και αυτούς τους μεγαλόψυχους άνδρες, η Χρυσή υπέμεινε τα πάντα με πολλή γενναιότητα, αντλούσα δύναμη από τη δύναμη του Σταυρού. Οι Τούρκοι, ύστερα από όλα αυτά, οργισμένοι και πιο άγριοι από θηρία, για να κορέσουν το θυμό τους και να ξεπλύνουν την ταπείνωση που υπέστησαν από μια αδύναμη κόρη, άρπαξαν την Χρυσή, την κρέμασαν σαν αρνή σε μια άγρια χλαδιά. Στην συνέχεια, όλοι με μαχαίρια στα χέρια άρχισαν να την τεμαχίζουν και να κόβουν κομμάτια από το σώμα της. Η Παρθενομάρτης Χρυσή, αυτή τη φοβερή ώρα, ύψωσε τα μάτια της στον ουρανό και αμέσως η μορφή της άρχισε να στράφτει και να λαμποκοπά εξαισία. Τότε κάτι ψιθύρισε σαν ύστερη προσευχή και αμέσως παρέδωσε το πνεύμα της. Έτσι η νεαρή κόρη των Μογλενών, η Αγία Χρυσή, παρέδωσε το πνεύμα της στον εμφύο της Ιησού Χριστό, κοσμημένη με δύο στεφάνια στο κεφάλι της, της Παρθενίας και του Μαρτυρίου. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 1795, όταν η Παρθενομάρτης Χρυσή πέρασε στη χωρία των Ιωμαρτύρων, εκείνων δηλαδή των Αγίων που στα χρόνια της τουρκοκρατίας θυσιάστηκαν για του Χριστού την πίστη την Αγία. Ο υμνογράφος ωραιότατα της ψάλλει. «Όσπερ καλικέλαδος αηδών, Χρυσή είναι ο μάρτης, επιδένδρων το του Χριστού, όνομα εφώνης λιγυρός και κήθεν εις καλιάν ανέπτης την επουράνιον». Νίκη Χριστού Παγκόσμιος, το βιβλίο το οποίο θα αρχίσουμε να ξεφυλίζουμε ευθύς αμέσως, μια έκδοση της σειράς Μονής Θημίου Προδρόμου μέσα από τα ΜΟΥ, από τις εκδόσεις Άθος. Ο Θεός είναι η πηγή της θείας ενέργειας, η πηγή της ζωής, αγωγό της μετάδοσης του ρεύματος αυτού της ζωής του Θεού προς τον άνθρωπο, αποτελεί τήρηση του Θείου θελήματος. Ο άνθρωπος όμως δεν υπόκειται κατά τρόπο απόλυτο στο θέλημα του Θεού. Αντιθέτως, έχει την δυνατότητα της άρνησης και της απόρριψής του. Ο αρχικός προορισμός που έθεσε ο Θεός για τον άνθρωπο έχει την μορφή δυνατότητας. Δεν είναι καθοριστικός. Ως αυτεξούσια ύπαρξη, ο άνθρωπος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τις επιλογές του, οι οποίες έχουν αναπόφευκτα δυναμικό χαρακτήρα, είτε τον προσεγγίζουν προς τον Θεό, είτε τον απομακρύνουν από Αυτόν. Όταν όμως οι επιλογές του ανθρώπου τον απομακρύνουν από τον Θεό, τότε επέρχεται η σταδιακή ερήμωση του ανθρώπου από την χάρη του Θεού. Τροχοδρομημένος πλέον στην παράλληλη αυτή αυξητική φορά του πλεονασμού της αμαρτίας και της εγκαταλείψεως από την χάρη του Θεού, ο άνθρωπος δεν μπορούσε παρά να καταστεί θηριώδης, διότι δεν εκτίμησε την θεία καταγωγή και τιμή του. Φυσικό επακόλουθο και γέννημα αυτής της αποστασίας του ανθρώπου ήταν ο θάνατος του Θεού, εντός εισαγωγικών, που διακήρυξαν οι μηδενιστές φιλόσοφοι του 20ου αιώνος, ο αθεϊσμός. Όταν όμως ο αθεϊσμός αγγίζει τα στρώματα των ισχυρών της γης, δεν μπορεί να παραμείνει στα όρια μιας στατικής και παθητικής αντίληψης ή θεωρίας, αλλά λαμβάνει πλέον την μορφή ενός δυναμικού και πολεμικού αντιθεϊσμού. Επισφράγηση της πραγματικότητας αυτής απετέλεσαν οι διωγμοί που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο και του 20ου αιώνος.
οι οποίοι ξεπέρασαν σε σκληρότητα εκείνους των πρωτοχριστιανικών χρόνων. Και βέβαια μεγαλύτερα θύματα των διωγμών αυτών αποδείχθηκαν οι αληθινοί μιμητές της αγάπης του Χριστού, διότι πρώτος αυτός παραδόθηκε ως αμνός άφωνος στους εχθρούς του. Και έκτοτε, πάντες όσοι θέλουν να ακολουθούν ο πίσω του, αναπόφευκτα το κανόνι τούτο στοιχούσι του καθημέραν θανάτου. Η νίκη όμως δεν μπορεί παρά να είναι και είναι πάντοτε του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού, σύμφωνα με τον αψευδή αιώνιο λόγο του ιδρυτού της, δεν πρόκειται ποτέ να ιτηθεί από τις καταχθόνιες διαθέσεις του Άδου. Οι πιστοί, οι λαβώντες το χρίσμα από του Αγίου, γνωρίζουν καλά ότι πίσω από τα τραγικά γεγονότα του κόσμου κρύβεται ο αντίδικος διάβολος, ο οποίος ως λέον οριόμενος θέλει να καταποιεί ολόκληρο το γένος των ανθρώπων. Του μεγάλου όμως αυτού σώματος όλου του Αδάμ όλοι αποτελούμε κύτταρα, και εφόσον η ανθρωπότητα πάσχει από την προβολή του ιού της αμαρτίας, τα συμπτώματα της ασθένειας αναπόφευκτα αντανακλώνται σε όλους μας. Τα δυνατά κύτταρα του σώματος αυτού ζουν κατά τρόπο δραματικά έντονο την τραγωδία της ανθρωπότητος ως προσωπική τους κατάσταση. Ο μεταφυσικός αυτός πόνος που διαπερνά την ύπαρξή τους μεταποιείται σε προσευχή υπέρ όλου του κόσμου. Αυτή είναι η πρεσβεία των Αγίων που διενεργείται ήδη στην παρούσα ζωή τους, καταστέλλοντας την αυξητική δύναμη της πανανθρώπινης αμαρτίας. Μέσα στην προσευχή αυτήν των Αγίων εμπεριέχεται η δύναμη αυτού που είναι μείζον ή ο εν το κόσμο φαινομενικά προς όραν άρχον διάβολος. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να ιτηθεί η Εκκλησία, διότι η μάχη εναντίον του αρχεκάκου εχθρού δίνεται από αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Η παγκόσμιος νίκη του Χριστού, η οποία διαιωνίζεται στην ιστορία δια της παρουσίας των Αγίων του, δεν έγκυται στην αντίταξη δυνάμεως μεγαλύτερης από αυτήν των κοσμοκρατόρων. Όχι. Η νίκη του Χριστού, όπως διαγράφηκε πρώτα στην δική του ζωή και εν συνεχεία στην ζωή όλων των Αγίων του, έγκυται στην εκούσια παράδοση στον θάνατο, στην ήττα, κατά την εγκόσμια αντίληψη. Αφετηρία αυτής της αντίστροφης κίνησης αποτελεί η εντολή του Χριστού: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Η αγάπη αυτή, ο σύνδεσμος της τελειότητος, είναι η δύναμη που συγκρατεί το σώμα της ανθρωπότητος από την οριστική του αποσύνθεση μέσα στον χρόνο, αναστέλλοντας άχρη καιρού το άκουσμα της φωνής ότι «χρόνος σου κέτιεστε». Γινόμενοι φορείς αυτής της θείας αγάπης, οι Άγιοι υπερβαίνουν τον θάνατο, παραδιδόμενοι σε αυτόν, και ελκύουν την χάρη της Αναστάσεως του Χριστού, της οποίας μεταδίδουν τα νικηφόρα ιδιώματα σ' ολόκληρη την οικουμένη. Αυτοί λοιπόν που τελικά σημάδεψαν την ιστορία κατά την διάρκεια της όξυνσης του ανθρωπίνου δράματος στο παγκόσμιο σκηνικό του 20ου αιώνος ήταν οι Άγιοι, οι αληθινοί μιμητές της αγάπης του Χριστού, και η μεν ιστορία μπορεί να τους αγνοεί στο πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, η καθοριστική τους όμως επίδραση στην πορεία του ανθρώπου μέσα στον χρόνο παραμένει αναλύωτη. Τοποθετημένη σε αντίθετη προοπτική από τον κόσμο, παραδομένη εκούσια στον άκρο εξευτελισμό της στοιχειώδους ανθρώπινης ελευθερίας και σε αυτόν ακόμη τον θάνατο, κατόρθωσαν να δικαιώσουν τον Θεό αποδεικνύοντας πραγματοποιήσιμο τον προαιώνιο σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου. Έτσι, στα δεδομένα της σύγχρονης πραγματικότητας απέδειξαν ότι δεν υπάρχουν συνθήκες μέσα στις οποίες η τήρηση της εντολής του Χριστού καθίσταται αδύνατη, ούτε καθεστώτα που να μπορούν να ανακόψουν την ορμή της Εκκλησίας προς την Βασιλεία των Ουρανών. Ατενίζοντας τον αιώνα που πέρασε, συνειδητοποιούμε ότι το αδικοχημένο αίμα των αδελφών μας σε κάθε γωνιά της γης σκεπάζει τα μάτια μας. Τα θαυμαστά επιτεύγματα της ανθρώπινης σοφίας μπροστά σε αυτήν την τραγωδία οχριούν, μοιάζουν σχεδόν ανύπαρκτα. Εκατομμύρια νέων παιδιών θυσίασαν την ζωή τους, ακολουθώντας υποχρεωτικά τις παράλογες επεκτατικές ορέξεις παραφρόνων εξουσιαστών. Εκατομμύρια αδελφών μας όλων των ηλικιών άφησαν την τελευταία τους πνοή στα φρικτά στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά από απίστευτα απάνθρωπες συνθήκες. Το αίμα των αδελφών μας βοά ζητώντας δικαίωση. Αυτή η δικαίωση δίνεται μόνο με το αίμα του αρνίου,
του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου για την σωτηρία όλων των ανθρώπων, το αίμα του Χριστού. Είναι όντως τα τραγικά αυτά γεγονότα άξια πανωδύρτων θρήνων. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε ο μόνος δίκαιος κριτής να αποκαταστήσει στην αιωνιότητα τις ψυχές των αδελφών μας που αδικήθηκαν σε αυτήν την ζωή από τον παραλογισμό της εποχής τους. Ωστόσο την ίδια ώρα η Παγκόσμιος Εκκλησία του Χριστού μέσα στη δίνη των πανωδύρτων αυτών γεγονότων οφείλει να συνενώσει τα τέσσερα άκρα της γης εν πνεύματι Αγίω και να αναπέμψει στον Κύριο ένα παλύμφημο δοξολογικό μέλος για όσους θριάμβευσαν κατά του θανάτου τους Αγίους της. Αυτοί με την θυσία τους απέδειξαν ότι του Χριστού ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε εκ του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριον ή πρόσκαιρον έχειν αμαρτίας απόλαυσιν. Δια των νέων αυτών καρπών της χάριτος της Αγίας Πεντηκοστής έφτασε μέχρι και τις μέρες μας η μυστική του πνεύματος ζωηρά παγκαρπία και καθαγίασε την γενεά μας. Η ιστορία το απέδειξε επανειλημμένο στο παρελθόν, το απέδειξε όμως εναργέστερα κατά τον τελευταίο αυτόν αιώνα ότι ανάλογη προς το μέγεθος της παγκόσμιας καταστροφής αναδεικνύεται και η ένδοξη νίκη της Εκκλησίας. Διότι ακριβώς κατ' εκείνη την ώρα που οι πύλες του Άδου διανοίγονται για να καταπιούν την Εκκλησία, η Βασιλεία των Ουρανών ανοίγει τις δικές της πύλες για να υποδεχθεί τον στρατό των αληθινών ανθρώπων. Των ανθρώπων που φέρουν εκουσίως τις αόρατες παροπίδες του Πνεύματος για να μην δελεάζονται από τις προκλήσεις των προσκαίρων αξιώσεων και καταξιώσεων των ανθρώπων που έχουν ένα και μοναδικό προσανατολισμό. Την αρχή και το τέλος, το α και το μέγα της ιστορίας και του χρόνου, τον παντοκράτορα Χριστόν. Σ' αυτόν ανήκει η δύναμης, η δόξα και η ευλογία εις τους αιώνας. Αμήν. Νίκη Χριστού Παγκόσμιος, μια εξαιρετική έκδοση από τις εκδόσεις Άθος, ένα βιβλίο από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα μου με τον πρόλογο του πανηρωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου. Δεν είναι αμάρτυρη Χριστού η εποχή μας, δεν θα σταματήσουμε να το φωνάζουμε, δεν θα σταματήσουμε να ελπίζουμε πως κάποτε αυτό θα γίνει βίωμά μας και θα κληθούμε κι εμείς εμπράκτως να το αποδείξουμε. Έλεγε κάτι πολύ χαρακτηριστικά ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Αυγουστίνος. Τελείωσαν άραγε οι μάρτυρες. Έως ότου υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού θα αναδεικνύει και νέους μάρτυρες. Η γενεά μας είναι φύλαυτος, αγαπά την καλοπέραση και αποκρούει την ιδέα και της παραμικράς στερήσεως ή θυσίας. Αν θέλεις και έχεις ζήλο, γίνεσαι και εσύ μάρτυρας. Πώς? Με τη διάθεση, με τον πόθο σου. Αν αγαπάς όντως το Χριστό, τότε θα έχεις την διάθεση κάτι να θυσιάσεις γι' Αυτόν. Και αν δεν θυσιάζεις τη ζωή σου, θυσίασε το θέλημά σου, τις κακές επιθυμίες σου, τα αμαρτωλά πάθη σου. Thank you.
ένας και μοναδικός ο προσανατολισμός. Το άλφα και το ωμέγα της ιστορίας και του χρόνου. Πόσα χρόνια έχουν περάσει. Από τότε που γράφτηκε η σημερινή σελίδα στο Συναξάρι, αδελφοί μου. Για υπολογίστε. Η Εκκλησία του Χριστού ουδέποτε έπαψε να αναδεικνύει μάρτυρες, διότι πάντα υπάρχουν εκείνοι που την πολεμούν, μα και εκείνοι που δίνουν για χάρη της το αίμα τους. 29 Νοεμβρίου 1979. Στη χωρία των νεομαρτύρων ήρθε να προσθεθεί ο νεότερος χρονικά ιερομάρτυρας, ο Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης Φιλούμενος. Σφαγιάστηκε στο φρέαρ του Ιακώβ στους Αγίους Τόπους από Εβραίους ανήμερα στη γιορτή του, στη μνήμη δηλαδή του Αγίου Φιλουμένου του Εναγκύρα. Έτσι ο παλαιός μάρτυρας και ο νέος ιερομάρτυρας την ημέρα αυτή εφραίνονται εν χώρα ζώντων. Ο Αρχιμανδρίτης Φιλούμενος, ο κατακόσμων Σοφοκλής Χασάπης, γεννήθηκε το 1913 μαζί με τον δίδυμο αδελφό του Αλέξανδρο και μετέπειτα πατέρα Ελπίδιου στην Κύπρο. Ανήκαν στις υπερπολίτεκνες οικογένειες που την αποτελούσαν 13 αδέλφια. Ο Σοφοκλής και ο Αλέξανδρος από τα πρώτα παιδικά τους χρόνια έκλειναν προς την Εκκλησία. Τα δυο δίδυμα αυτά παιδιά ξεχώριζαν από τα άλλα αδέλφια τους. Ο Σοφοκλής μάλιστα στην ηλικία των 10 ετών περίμενε διακριτικά να κοιμηθεί ο αδελφός του για να σηκωθεί και να κάνει προσευχή για αρκετή ώρα. Το δωμάτιό τους είχε όψει κελιού, καθώς ήταν στολισμένο με διάφορες εικόνες. Τα δύο αδέλφια στην ηλικία των 12 ετών άρχισαν να σκέπτονται την αναχώρησή τους. Το αποφάσισαν και μια μέρα έφυγαν κρυφά από το σπίτι τους και ήρθαν στην Ιερά Μονή του Σταυροβουνίου, όπου με μεγάλη δυσκολία τους δέχθηκαν οι πατέρες. Οι γονείς τους όμως γρήγορα τους ανακάλυψαν και ήρθαν δια της βίας να τους πάρουν. Μπροστά όμως στην μεγάλη τους επιμονή και τα θερμά τους παρακάλια, αποδέχθηκαν την απόφαση αυτή των δύο παιδιών τους. Έτσι έμειναν στο μοναστήρι και γρήγορα προσαρμόστηκαν στην μοναχική ζωή. Οι γονείς τους που παρακολουθούσαν από κοντά τη ζωή τους, τα καμάρωναν. Από τη Μονή Σταυροβουνίου μετά από 5 χρόνια, με τη συγκατάθεση των γονιών τους, ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Εδώ συνέχισαν τις γραμματικές τους γνώσεις στην Ιερατική Σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Μετά την αποφύτισή τους έλαβαν το σχήμα του μοναχού και ο μεν Σοφοκλής ονομάστηκε Φιλούμενος, ο δε Αλέξανδρος Ελπίδιος. Όταν ήρθαν στην πρέπουσα ηλικία χειροτονήθηκαν διάκονοι και ιερομόναχοι και έλαβαν το οφήκιο του Αρχιμανδρίτου. Ο ιερομόναχος Ελπίδιος, προκειμένου να σπουδάσει θεολογία στην Αθήνα, έφυγε, ενώ ο Φιλούμενος έμεινε στην Αγία Γη και για πρώτη φορά χωρίστηκαν, αλλά ψυχικά και πνευματικά έμεναν για πάντα ενωμένοι. Ο ιερομόναχος Φιλούμενος έταξε τον εαυτόν του ισόβια να παραμείνει στους Αγίους Τόπους. Αφού υπηρέτησε σε πολλά προσκυνήματα, τέλος κατέληξε στο προσκύνημα της Σαμαρίτιδος, όπου βρίσκεται το αρχαίον φρέαρ του Ιακώβ. Οι φανατικοί Εβραίοι όμως διαρκώς τον ενοχλούσαν και του ζητούσαν να φύγει, γιατί το φρέαρ ανήκε σε αυτούς. Οι προστριβές συνεχίζονταν συχνά πυκνά, ωστόσο ο γέροντας Φιλούμενος, δίχως να δίνει σημασία, συνέχιζε το έργο του. Βρισκόταν λοιπόν σε αυτήν την πνευματική σκοπιά του ο πατήρ Φιλούμενος, συνήθως μαζί με τον Άραβα Ορθόδοξο φύλακα του προσκυνήματος, ο οποίος εκείνο το απόγευμα της 29ης Νοεμβρίου του 1979 έλειπε. Σε όλο το προσκύνημα ήταν μόνος ο πατήρ Φιλούμενος. Την ώρα του εσπερινού κατέβηκε στο ναό, δηλαδή στο χώρο του φρέατος, και φορώντας το επιτραχύλιό του άρχισε τον εσπερινό. Τότε απροσδόκητα δέχθηκε άγρια χτυπήματα με τσεκούρι, ενώ έξω εκείνη την ώρα έπεφτε καταρακτώδης βροχή, πράγμα που διευκόλυνε τους δράστες. Αυτοί, αφού κατακρεούργησαν τον πατέρα Φιλούμενο, μισοπεθαμένο τον άφησαν να αργοπεθαίνει μέσα σε αφόρητους πόνους. Έφυγαν πετώντας μια χειροβομβίδα, καταστρέφοντας και τον χώρο του ναού. Την επομένη μέρα τον βρήκαν νεκρό. Μετά από μια σύντομη ανάκριση και μια νεκροψία χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος ενταφιάστηκε στο Πατριαρχικό Κημητήριο.
Μετά από 4 χρόνια μόλις άνοιξαν τον τάφο, βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλη έκπληξη, γιατί ο πατήρ Φιλούμενος ήταν ακέραιος, χωρίς την παραμικρή αλλίωση. Έκλεισαν τον τάφο για να τον ανοίξουν μετά από 1 χρόνο και πάλι όμως βρέθηκαν μπροστά στην ίδια εικόνα. Με ευλάβεια η Εκκλησία των Ιεροσολύμων φύλαξε το άφθαρτο σκήνομα του ιερομάρτυρα Φιλουμένου και όταν ο ημιτελής ναός της Αγίας Φωτεινής τελείωσε, με λαμπρή τελετή μεταφέρθηκε στο φρέαρ του Ιακώβ και τοποθετήθηκε εκεί για να θυμίζει τη μαρτυρική του θυσία σε αυτόν τον ιερό τόπο. Πολλά είναι τα θαύματα και οι εμφανίσεις που επιβεβαιώνουν ότι ο ιερομάρτης Φιλούμενος ζει εν χώρα ζώντων. Ιδίως όμως στέκει άγρυπνος φρουρός στο φρέαρ του Ιακώβ, γιατί στην περιοχή οι προκλήσεις δυστυχώς δεν έπαυσαν να υπάρχουν έως και σήμερα. «Οι Άγιοι κρινούσι των κόσμων», δηλώνει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Ένας σύγχρονος γέροντας, προεκτείνοντας τον λόγο του Αποστόλου, λέει ότι κάθε γενεά θα κριθεί από τους Αγίους της δικής της εποχής. Η πνευματική δηλαδή τελείωση των Αγίων αυτών θα λειτουργήσει ως κρίση ενώπιον του Θεού για εμάς που αμελήσαμε το έργο της σωτηρίας μας, προφασιζόμενοι την αντικσοότητα των ιστορικών μας δεδομένων. Ξαναπήγαμε στο βιβλίο «Νίκη Χριστού Παγκόσμιος» των εκδόσεων Άθος. Σε μια εποχή που η ψυχολογία του ανθρώπου έχει εμφανώς αποδυναμωθεί και οι ψυχοσωματικές μας δυνάμεις ατονίσει, οι νέοι αυτοί Άγιοι μας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν συνθήκες μέσα στις οποίες ο αγιασμός καθίσταται ανεπίτευκτος στόχος. Ανάλογες με τα δεδομένα κάθε εποχής είναι και οι μέθοδοι με τις οποίες επιτυγχάνεται ο σκοπός αυτός. Ωστόσο πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός, ακόμη και στις δύσκολες ώρες των διωγμών και του μαρτυρίου, δύναται να μεταποιήσει τα δύνατα στοιχεία της ανθρώπινής μας φύσεως και να μας ενδυναμώσει, να υπομείνουμε μέχρι τέλους κάθε θλίψη ένεκεν του ονόματος αυτού. Είναι η δύναμη της πίστεως η οποία θα νικήσει κάθε ανθρώπινη αδυναμία. Για να λάβουμε στέφανο δικαιοσύνης παρά Χριστού και έτσι να συνδεθούμε πιο δυνατά μαζί με τους Αγίους δια της προσευχητικής κοινωνίας και της προς αυτούς τιμής. Πραγματικά ένα εξαιρετικό βιβλίο στο οποίο ενυπάρχει και η ακολουθία πάντων των εν το 20ο αιώνη διαλαμψάντων Αγίων. Πάλι στο Άγιο Συναξάρι θα πάμε και στις μορφές του. Μέσα στη χωρία των νεομαρτύρων, εκτός από τους σταθερούς στην πίστη που μαρτύρησαν χωρίς να υποκύψουν, είναι και άλλοι που δίλιασαν και αλλαξοπίστησαν. Τότε όμως κατάλαβαν την αξία της πίστεως που πρόδωσαν και γύρισαν πάλι σε αυτή. Σίγουρα κατά μια άποψη αυτοί αποτελούν μια συγκινητική χωρία των Αγίων Νεομαρτύρων. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Άγιος Θεόδωρος, ο Βυζάντιος. Καταγόταν από το νεοχώρι της Κωνσταντινούπολεως. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί και αυτή την πίστη έδωσαν ως θησαυρό και στα παιδιά τους.
Ο Θεόδωρος όμως, που σαν ζωγράφος εργαζόταν στα ανάκτορα του Σουλτάνου Μαχμούτ, παρασύρθηκε και τούρκεψε. Τον ζάλισαν οι συντροφιές των Τούρκων και η καλοπέραση. Τα πλανερά θέλγητρα των κοσμικών απολαύσεων και των ειδονών γρήγορα τον έκαναν να αρνηθεί τον Χριστό. Συνέβη όμως τις ημέρες εκείνες να πέσει μια τρομερή επιδημία που θανάτωσε πολλούς ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης, και μέσα στα σουλτανικά ανάκτορα ο νεαρός εξωμότης, βλέποντας γύρω του τους ανθρώπους να πεθαίνουν, ένιωσε φρίκη στη σκέψη πως θα μπορούσε και αυτός να φύγει από τη ζωή χωρίς να έχει μετανοήσει για το μεγάλο του ολίσθημα. «Ήλθεν εις εαυτόν», συναισθάνθηκε την αμαρτία του, και τότε κατάλαβε πως ποτέ δεν είναι αργά. Όπως είχε την τόλμη να αρνηθεί την πίστη του, έτσι και τώρα θα βρει το θάρρος να γυρίσει και να πέσει στην αγκαλιά του Χριστού, ζητώντας του συγχώρεση. Το αποφάσισε και αμέσως το έκανε πράξη. Μεταμφιεσμένος κρυφά αφήνει το ανάκτορο του Σουλτάνου και με ένα καράβι φεύγει μακριά από τον τόπο της ανομίας, για να ζήσει την μετάνοιά του και να ενταχθεί και πάλι στην Εκκλησία του Χριστού. Βγήκε στοιχείο και αμέσως αναζήτησε πνευματικό. Η χάρη του Θεού τον οδήγησε στα πόδια του Αγίου Μακάριου, του Νοταρά, ο οποίος τον δέχθηκε με αγάπη και τον βοήθησε να βαδίσει την οδό της μετανοίας. Με δάκρυα ψιθύριζε την αυτοσχέδια προσευχή του. «Κύριε Χριστέ μου, ελέησόν με τον αρνητή σου». Οι επανειλημμένες εξομολογήσεις, η Θεία Κοινωνία και η ανάγνωση των κατορθωμάτων των νεομαρτύρων γρήγορα τον έκαναν να θελήσει να σφραγίσει την μετάνοιά του με το αίμα του. Συνεσκέφθησαν οι πνευματικοί πατέρες το μικρό ησυχαστήριο και αποφάσισαν να μην τον εμποδίσουν από αυτήν την απόφασή του. Έτσι, με τις ευχές του Αγίου Μακαρίου και τη συνοδεία ενός μοναχού, έρχεται στη Μυτιλίνη. Ντύθηκε με μουσουλμανικά ενδύματα και παρουσιάζεται ενώπιον του δικαστή, όπου με θάρρος ομολόγησε την μεταστροφή του, ποδοπατώντας μάλιστα το μουσουλμανικό σαρίκι. Ο Τούρκος δικαστής τον πέρασε για τρελό, ωστόσο τον έκλεισε στην φυλακή, αφήνοντας ελεύθερους τους δεσμοφύλακες να τον βασανίζουν όπως ήθελαν. Την επομένη τον έφεραν για ανάκριση, αλλά ο Θεόδωρος έστεκε σταθερός στην απόφασή του. Τότε ο δικαστής διέταξε να του δώσουν 300 ραβδισμούς και να τον κλείσουν πάλι στην φυλακή. Οι φύλακες, με εντολή του δικαστή, άφησαν την πόρτα ανοιχτή για να μπαίνει ελεύθερα οποιοδήποτε και να τον βασανίζει όπως ήθελε. Και όπως μαρτυρεί ο βιογράφος του, έμπαιναν μέχρι και 15 Τούρκοι που τον βασάνιζαν ανελέητα. Ο Άγιος θα δεχόταν αγόγγιστα ψιθυρίζοντας «Χριστιανός είμαι». Τα βασανιστήρια συνεχίζονταν μέχρι που από τον πόνο και την πίεση του κεφαλιού βγήκαν οι βολβοί των οφθαλμών του. Ο αθλητής του Χριστού δεν λυγίζει, αλλά με θάρρος φωνάζει «Χριστιανός είμαι». Από κάποιο χριστιανό που τόλμησε να τον πλησιάσει, ο μάρτυρας έστειλε μήνυμα στον επίσκοπο, ζητώντας τα άχραντα μυστήρια. Αφού κρυφά μετέλαβε, το πρωί βγήκε η απόφαση της εκτέλεσής του. Οι δήμοι τον οδήγησαν χτυπώντας τον στον τόπο της θανάτωσής του, όπου τον κρέμασαν σε αγχώνη. Το σκοινί όμως έσπασε και ο μάρτυρας βρέθηκε στο χώμα. Πάλι τον κρέμασαν, αφού με φωνή δυνατή για τελευταία φορά ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό, και εκεί παρέδωσε το πνεύμα του. Στις 17 Φεβρουαρίου, το έτος 1795, και εισήλθε στη χωρία των νεομαρτύρων. Για 3 ημέρες το άψυχο σώμα του κρεμόταν στην αγχώνη και οι χριστιανοί έσπευδαν να πάρουν τεμάχη από τα ενδύματά του, τα έβαφαν με το αίμα του μάρτυρα, από όπου γίνονταν πολλά θαύματα. Το μαρτυρικό λείψανο του Αγίου Θεοδόρου ετάφη από τους χριστιανούς με τιμές, και αργότερα μεταφέρθηκε και κατατέθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό της Μυτιλίνης, της οποίας ανεδείχθη πολιούχος και προστάτης. Αναμφίβολα ο Θεός αγαπάει τις ψυχές μας, όσο πεσμένες κι αν είναι, και με μύριους τρόπους τις καλεί κοντά Του.
μορφές από το Συναξάρι της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και ένας υπέροχος πρόλογος από τον πατέρα Λάμπρο Φωτόπουλο. Ένα απόσπασμα θα διαβάσουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο δρόμος για την αγιότητα είναι μια επιστημονική μέθοδος που δεν προϋποθέτει όμως κοσμική γνώση. Προϋποθέτει πριν από όλα σαφή και ασύγχυτο γνώση των θείων εντολών. Αποδοχή των εντολών αυτών με απλότητα καρδίας, χωρίς δισταγμούς, επιφυλάξεις και κρατούμενα. Θεμελιώδη και ακράδαντη πίστη ότι δεν υπάρχει κανένα όνομα στον ορατό και αόρατο κόσμο ανώτερο από το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βεβαιότητα ότι ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος χωρίς να παύσει να είναι Θεός και χωρίς η θεότητά Του και η ανθρώπινη υπόστασή Του να φθαρούν ή να μεταβληθούν ή να ανακατευθούν ή να συγχυστούν. Οι βεβαιότητες αυτές τον οδηγούν να αισθάνεται ότι μόνον οι θείες εντολές είναι δεσμευτικός τρόπος ζωής με απόλυτο κύρος. Καμιά δεοντολογία ή ανθρώπινος φόβος δεν μπορούν να πείσουν τον αγιασμένο άνθρωπο να αρνηθεί τον θείο νόμο. Όταν του ζητηθεί να επιλέξει μεταξύ θείου και ανθρωπίνου νόμου, επιλέγει το θείο χωρίς να ενδιαφέρεται για τις δυσμενείς συνέπειες που τυχόν θα υποστεί. Τέτοιες ηρωικές και μεγαλειώδεις προσωπικότητες υπήρξαν οι μάρτυρες της πίστεως, οι παλαιοί και οι νεομάρτυρες. Για να γίνει όμως ένας Άγιος δεν είναι πάντα αναγκαίο το σπαθί του Δημίου. Τον Άγιο τον κάνει μόνον η εσωτερική πνευματική του στάση, το ηρωικό του φρόνημα. Έτσι λοιπόν και σε περιόδους που δεν υπάρχουν διωγμοί των χριστιανών δεν λείπουν οι Άγιοι. Ο Ορθόδοξος χριστιανός γνωρίζει καλά ότι εχθρός του δεν είναι ο Αντίχριστος άρχοντας ή κυβερνήτης, αλλά ο διάβολος που χρησιμοποιεί και αυτόν και άλλους για να καταπιέζει την ευσέβεια των ανθρώπων. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Πανάρχαιος αυτός εχθρός ξεσηκώνει ακόμη και την ίδια την ανθρώπινη φύση, τις αδυναμίες της, τις ασθένειές της και τις μακροχρόνιες συνήθειές της, για να ξεσηκώνει ακόμη και την ίδια για να τον πολεμήσει. Δεν λησμονεί ποτέ ο πορευόμενος στον δρόμο της αγιότητος άνθρωπος ότι ο πόλεμος αυτός δεν έχει ούτε γιορτές ούτε σχόλες, αλλά είναι παντοτινός και αδυσόπιτος, μέχρι σε σκάτης αναπνοής. Αυτοί οι Άγιοι ονομάζονται μάρτυρες της συνειδήσεως και είναι η άλλη μορφή αγιότητος, χωρίς μαρτύριο. Δεν πάνε πολλά χρόνια, αδελφοί μου, από τα κατορθώματα αυτών των ηρώων οι οποίοι ήρθαν και στάθηκαν μπροστά μας στη σημερινή μας εκπομπή. Ήταν άραγε ανόητοι αυτοί οι μάρτυρες του Χριστού? Μήπως εξεπείραξαν τον Θεό αρνούμενοι να ενδώσουν σε ένα πιάτο φαΐ, στην καλοπέραση, σε μια ψεύτικη τάχα ομολογία? Μήπως αν ζούσαν στις μέρες μας, εμείς οι γνωστικοί θα καλούσαμε τους υπόλοιπους να τους απομονώσουμε ως ζηλωτές, ως φανατικούς? Μήπως ακόμα θα τους πετάγαμε και έξω από την χριστιανική μας ομίγυρη? Και εκείνοι ήρθαν και στάθηκαν μπροστά μας σήμερα. Μας κοίταξαν με αγάπη, κατάματα και μας ψέλισαν λίγο πριν την μαρτυρική τους τελευταία με αδύναμη φωνή λόγια από το Ευαγγέλιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. «Ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιο νεφίλη. Θα μας αγαπάγατε και δεν θα μας λιδωρούσατε αν ήμασταν δικοί σας, με το ίδιο χλιαρό φρόνημα».
και θα έλεγαν και κάτι ακόμη από το ίδιο Ευαγγέλιο. Μας κάνατε από συναγώγους, αλλά έρχεται ώρα η να πάσω αποκτήναση μας, δόξη, λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Και νομίζετε ότι όχι μόνο δεν παραβαίνετε τον νόμο του Θεού και δεν εγκληματείτε, αλλά ότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρετε και λατρεία στον Θεό. Για τέτοιους ήρωες μιλήσαμε στη σημερινή μας εκπομπή, αδελφοί μου. Για εκείνους που ακόμη φωτίζουν τον δρόμο προς την Άνω Πατρίδα. Ένας και μοναδικός ο προσανατολισμός. Η αρχή και το τέλος. Το α και το μέγα της ιστορίας και του χρόνου. Ο Χριστός μας. Ο Παντοκράτορας Χριστός. Δεν θα μας κρίνει αυτός γιατί δεν φτάσαμε εκεί ψηλά ή στο τέρμα του προορισμού. Μα θα ρούμε ταπεινά πως θα κριθούμε γιατί χάσαμε τον προσανατολισμό μας και στρέψαμε τα νότα μας προς τον μόνο οφειλόμενο προορισμό της ψυχής μας. Ας μην υποταχθούμε ποτέ, αδελφοί μου, σε αυτό το λίγο, το ελάχιστο της υποχώρησης που ο μισόκαλος συνεχώς μας ψιθυρίζει. Αυτό το προσωρινό που όλοι μας ποικιλοτρόπως βιώνουμε. Σκεφτόμαστε άραγε αν σε αυτήν την φαινομενικά σήμαντη υποχώρηση συγκατατίθεντο οι σημερινοί μας ήρωες και όλοι οι μάρτυρες της πίστεως. Άραγε, τι συναξάρι θα είχαμε σήμερα να διαβάζουμε. Καλές υπομονές να έχουμε. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ώστε την επόμενη εκπομπή μας να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Το φωτί σου, οψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.